Μετά από πολλοί ημέρες και πολλοί ώρες διαπραγματεύσεις, η συμφωνία της ελληνικής πλευράς με την Τρόικα κλείδωσε για το δημόσιο. Όπως όλα δείχνουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε την παράταση που ζήτησε για την εφαρμογή του προγράμματος της κινητικότητας ως το Σεπτέμβριο. Ως το τέλος του μήνα, θα πρέπει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να δώσει στους εκπροσώπους των δανειστών μας τη λίστα με τα ονοματεπώνυμα των πρώτων περίπου 5.000 υπαλλήλων που θα βγουν σε διαθεσιμότητα και στη συνέχεια κάθε μήνα να δίνει τα στοιχεία των υπολείπων με στόχο να δοθούν τα στοιχεία και των 12.500 ως το τέλος του Σεπτεμβρίου. Η πρώτη λίστα θα έχει τα ονόματα 2.500 σχολικών φυλάκων, 2.000 εκπαιδευτικών και 600-700 υπαλλήλων υπουργείων, από τους οποίους οι πρώτοι θα είναι οι 50 υπάλληλοι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Να μην ξεχνάνε ότι κρατάμε τα κλειδιά όλων των σχολείων της Ελλάδος. Και δεν είμαστε ρουσφετάκηδες. Μπήκαμε αξιοκρατικά με διαγωνισμό. Τους επόμενους μήνες και ως το Σεπτέμβριο, το Υπουργείο θα ετοιμάσει ανάλογες λίστες που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνουν τα ονόματα 3.500 δημοτικών αστυνομικών, 1.500 εκπαιδευτικών που δεν ασκούν τα καθήκοντά τους και 2.000 υπαλλήλων από Υπουργεία και Δήμους. Ξεκαθαρίζει πλέον ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι ο αιμοδότης σε όλη αυτή τη διαδικασία της διαθεσιμότητας και των απολύσεων. Οι δύο πλευρές φαίνεται πως κατέληξαν και στη μείωση του χρόνου της διαθεσιμότητας από τους 12 μήνες που είναι σήμερα στους 8. Η αλλαγή του σχεδίου για την κινητικότητα προέκυψε όταν η Τρόικα απέρριψε την πρόταση της ελληνικής πλευράς για απευθείας μετατάξεις 5.000 εκπαιδευτικών. Έτσι, όλοι οι υπάλληλοι που θα εντάσσονται στην κινητικότητα θα βγαίνουν απαραίτητα σε διαθεσιμότητα. Κάτι που σημαίνει ότι για κάποιο διάστημα θα αμείβονται με το 75% των αποδοχών τους, ενώ ένα σημαντικό μέρος τους θα απολυθεί, όπως προβλέπεται και από το μνημόνιο. Η πρόταση για την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας και την ένταξη των δημοτικών αστυνομικών σε διαθεσιμότητα προκάλεσε την άμεση αντίδραση των δημοτικών αστυνομικών που σήμερα έκαναν πορεία διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ τη Δευτέρα ετοιμάζονται για συλλαλητήριο από κοινού με την ΒΟΕΟΤΑ και την ΑΔΔ. Για μας η διαθεσιμότητα είναι κόκκινη γραμμή, διαθεσιμότητα ίσων απολύσεις. Εκτάκτως συνεδριάζουν αύριο και οι δήμαρχοι για να καθορίσουν τη στάση τους. Αποκαλυπτική για τις σκληρές διαπραγματεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Τρόικα είναι η διάλογη που δημοσιεύει το Έθνος της Κυριακής. Όπως φαίνεται, οι εκπρόσωποι των δανειστών μας αντιμετώπισαν τον Έλληνα Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης με επιφυλακτικότητα και καχυποψία. Μας τα έχουν πει αυτά και άλλοι υπουργοί, πριν από εσάς. Έχουμε την πολιτική βούληση να υλοποιήσουμε την κινητικότητα. Για τον λόγο αυτό, σας παρουσιάζουμε αναλυτικά στοιχεία για τον τρόπο που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Εάν είστε αποφασισμένοι, όπως λέτε, να εφαρμόσετε την κινητικότητα, τότε θα πρέπει να ξεκινήσετε από το Υπουργείο σας και να θέσετε πρώτους σε διαθεσιμότητα τους 50 υπαλλήλους που έχετε χαρακτηρίσει ως πλεονάζοντες στις υπηρεσίες που διοικείτε. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Υφυπουργού για τα θέματα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με τους απολυμμένους της πρώην ΕΡΤ, έτσι ώστε να λειτουργήσει άμεσα ο ενδιάμεσος φορέας. Μιλώντας στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο, ο Παντελής Καψής είπε ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση θα ανοίξει εντός των επόμενων 24 ώρων, ακόμη και αν χρειαστεί οι πρώτες εκπομπές να γίνουν εκτός του ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής. Ο στόχος ο πρώτος είναι να υπάρξει μια συνεννητική λύση. Ελπίζω ακόμη ότι. Μπορεί ενδεχομένως να το πετύχουμε, αλλά πάντως είναι θέμα. Δηλαδή, μπορεί να μην εκπέμψετε και την Αγία Παρασκευή. Αν δεν φύγουν οι εργαζόμενοι, δεν θα εκπέμψουν την Αγία Παρασκευή, δεν πρόκειται να μπουν τα μάτια. Οι δήθεν μεγάλες διαφωνίες και διαπραγματεύσεις καταλήγουν για άλλη μια φορά σε νέες συμφωνίες και μέτρα για απολύσεις, κλείσιμο σχολείων και νοσοκομείων σε νέους φόρους και μειώσεις μισθών. Όσο θα παίζεται αυτό το έργο, ο λαός μας θα ισοπεδώνεται. Πρέπει να τελειώνει μαζί με τους πρωταγωνιστές του. Η κυβέρνηση ρίχνει και ξαναρίχνει τον κλήρο, να δούμε ποιος θα φαγωθεί αυτή τη φορά. Ακολουθεί τώρα ο ξαφνικός θάνατος για χιλιάδες υπαλλήλους, αυτή τη φορά από ό,τι φαίνεται δημοτικούς. Η Χρυσή Αυγή στηρίζει τα αιτήματα του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, όχι στην κινητικότητα, τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις. Να πάψει η χώρα να είναι προτεκτοράτο των ξένων τοκογλύφων. Οι απολύσεις με ή χωρίς διαθεσιμότητα χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων θα οδηγήσουν στη διάλυση ή υποβάθμιση υπηρεσιών και δομών σε υγεία, πρόνοια, παιδεία, δήμους και άλλα που συνδέονται με την ικανοποίηση λαϊκών αναγκών.